Οι απαραίτητες υπηρεσίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες εδώ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν είναι επαρκείς σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF για το 2018. Τον Απρίλιο, δικαστήριο διέταξε σχολείο να δεχτεί ξανά έναν μαθητή με το όνομα Σλάφκομ Ρέσβιτς, γιατί είχε αποβληθεί για 3 χρόνια αφού διαγνώστηκε με αυτισμό. Βρίσκομαι στο Σαράγεβο για να γνωρίσω μια άλλη οικογένεια που έχει παιδί με αυτισμό και δηλώνουν ότι η κοινωνία τους έχει απορρίψει. Ο 6ετών Βένταντ είναι τυχερός. Έχει τραμπολίνο στο δωμάτιό του. Σε αντίθεση όμως με άλλα παιδιά στην ηλικία του, ζει με αυτισμό και δεν θα πάει στο σχολείο το Σεπτέμβριο. Οι γονείς του θα πρέπει να περιμένουν για 1 χρόνο, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να παράσχει την υποστήριξη που χρειάζεται. Γενικά θα έχει θέματα στο σχολείο. Είναι σε ένα επίπεδο που δεν ανήκει σε κάποιο ειδικό σχολείο ή σε κάποιο κανονικό σχολείο. Ο Βένταντ περνάει 5 ώρες σε προπαρασκευαστικό σχολείο που ανήκει σε μη κυβερνητική οργάνωση. Τα δημόσια σχολεία λειτουργούν μόνο για 2 ώρες την ημέρα. Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι η έγκαιρη υποστήριξη για παιδιά με αυτισμό είναι ζωτική σημασία ώστε να μην χρειαστεί να νοσηλευτούν στο μέλλον. Για τον Βέντα, τη ζώνη είναι ο βασιλιάς του σπιτιού. Θα βγάλει τη ζώνη οποιοδήποτε μπει μέσα. Είναι κάτι με το οποίο θα ζήσει. Υπάρχουν προκλήσεις, αλλά είναι το παιδί σου και το αγαπάς όπως και να έχει. Όμως η χώρα και το σύστημα σου προκαλούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Και πώς αισθανόμαστε, σαν να μας έχει απορρίψει η κοινωνία. Αυτοί οι γονείς συναντήθηκαν με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα για να ασκήσουν πιέσεις στο κράτος. Οι βουλευτές της συγκεκριμένης περιφέρειας που είναι αρμόδιοι για την παιδεία συμφωνούν ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Όμως η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει τα όσα χρειάζονται για να στηρίξει τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Έχουμε 14 ξεχωριστά υπουργεία για την παιδεία. Αν λοιπόν θέλεις να ξεκινήσεις μια σειρά από αλλαγές και μια στροφή στη φιλοσοφία για τη σωστή ενσωμάτωση ή για την γενική παιδεία ή την εισαγωγή μιας καινοτομίας, τότε είναι πολύ δύσκολο. Απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές, αλλά επειδή ο Υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε για ένα άσχετο θέμα, δεν ήταν διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο. Υπάρχει όμως ακόμα ελπίδα. Ο Σλάφκο Μερσεβίτς, το αγόρι που έδωσε μάχη για να πάει στο σχολείο και τράβηξε τη διεθνή προσοχή στην κατάσταση, αποφύτησε από το γυμνάσιο. Στο σπίτι του Βένταντ γνωρίζουν ότι μπορούν να του προσφέρουν την αγάπη που χρειάζεται. Ελπίζουν όμως το εκπαιδευτικό σύστημα να αλλάξει αρκετά γρήγορα ώστε να έχει μια σωστή εκπαίδευση.